Ladies and gentlemen, please welcome. Καλώς όρισες, Κωστή. Καλώς σας βρήκα, παιδιά μου, καλά. Έχεις έρθει σε μία περίοδο στην εκπομπή, τέλος πάντων, που είναι πάρα πολύ αμήχανη για όλους μας, για όλους μας που κάνουμε ψυχαγωγία. Mm-hmm. Κοίταξε, εγώ ναι, δεν θα σας φέρω μια φαινομενική θετικότητα και μια επιπλαστή αισιοδοξία, γιατί δεν υφίσταται καν, οπότε θα είναι πολύ ψεύτικο. Αλλά βρε, παιδί μου, ασπάζουμε μια ρίση του Ντοστογεύσκη, ο οποίος λέει ότι ζούμε, λέει, σε ένα απέραντο νοσοκομείο, αυτό είναι η ζωή, και έχουμε τον διακαή πόθο να αλλάξουμε απλά κλίνη. Θέλω να πω, ο κόσμος ποτέ δεν ήταν πραγματικά όμορφος. Είναι ένας περίεργος, πολύπλοκος κόσμος. Το θέμα είναι εμείς πώς μέσα σε αυτή την σκοτεινιά μπορούμε να φέρουμε λίγο φως σε αυτούς που είναι τριγύρω μας. Αν κάποιος παρακολουθεί ειδήσεις, είναι λογικό να πάθει μια βαθιά θλίψη και μια μελαγχολία, διότι είναι πολύ σκληρές εικόνες. Δυστυχώς η τεχνολογία και το ότι ζούμε σε μια εποχή όπου αυτό που συμβαίνει τώρα το μαθαίνουμε όλοι άμεσα. Μας καταβάλει όλους και συντονίζει την ανθρωπότητα σε ένα ίδιο μήκος, ας πούμε, κύματος, το οποίο στη συγκεκριμένη είναι πολύ αρνητικό και σκοτεινό και σίγουρα επηρεάζει την καθημερινότητά μας. Εγώ αυτό που προσπαθώ είναι να είμαι ενεργός όσο μπορώ και κινητοποιημένος ως προς τις διάφορες συγκεντρώσεις που γίνονται υπέρ του, τις αντιπολεμικές κτλ. Που έχουν παρευρεθεί και να συμπαρασταθώ με όποιο τρόπο μπορώ σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Δεν είναι εύκολο, παιδιά, κακά τα ψέματα. Θέλουμε να τελειώσει αυτό. Δεν μπαίνουμε στις ειδήσεις και δεν ακούμε και δεν διαβάζουμε γιατί είναι συναρπαστικό θέαμα σαν μια σειρά σε ένα καλωδιακό κανάλι συνδρομητικό. Μπαίνουμε την ελπίδα να είναι μια θετική είδηση. Και επειδή από τον COVID είναι μόνο αρνητικές ειδήσεις και σπάνιες θετικές, αυτό μας καταβάλει. Κόλλησα κιόλας, γιατί νομίζω όλα συνδέονται. Η ψυχολογία έχει πολύ COVID να κάνει. Ναι, πολύ πριν τα εμβόλια. Και το πέρασες και δύσκολα, διαβάσαμε. Το πέρασα δύσκολα, ναι. Ήμουν 24 μέρες κλεισμένος στο στούντιό μου. Μόνος μου, εγώ και μόνος τα μουσικά τρίλιο. Όργανα. Ναι. Σου χτύπαγαν την πόρτα, σου έφυγαν. Ερχόταν η Τόνια, μου χτύπαγε, μου έπαιρνε τα σκουπίδια, έριχνε και ένα δάκρυ, μου έδινε και ένα φαγητό από μακριά. Γιατί τότε ξέρεις, φοβάσταν πάρα πολύ να έρθουμε στο και κοντά. Φυσικά. Άλλα είχα εκεί τα οργανάκια μου. Άρχισα μόνος μου λοιπόν να πειραματίζουμε και να φτιάχνουμε πραγματάκια. Και έτσι γεννήθηκε λοιπόν και το άλμπουμ, το οποίο θα κυκλοφορεί τώρα σε λίγο καιρό. Τι σε ωραία. Εκείνη τη φάση. Σε εκείνη τη φάση. Και είναι όλο παιγμένο με ηλεκτρονικά όργανα, είναι πολύ διαφορετικό ο ήχος. Οπότε να ήταν και μια ευκαιρία, ας πούμε, ναι, να πιάσεις ξανά λίγο τη μουσική. Το μόνο θετικό, ναι. Επίσης έβαζα και έβλεπα τα φιλαράκια, σαν αντίδοτο, διότι δεν τα είχα δει κιόλα. Πώς με φάνηκαν. Είναι ό,τι καλύτερο για κάποιον που υποφέρει. Το άλμπουμ πώς λέγεται, με τι τίτλο θα κυκλοφορήσει. Το άλμπουμ θα λέγεται, να το μαρτυρήσω. Ναι. Πορτοφίνο. Αποκλειστικό λοιπόν. Το Πορτοφίνο. Το λέγεται Πορτοφίνο, ναι. Υπάρχει τραγούδι με αυτόν τον τίτλο. Υπάρχει ένα τραγούδι που διασκεύασα και θα βγει σε λίγο καιρό. Είναι μια σύλληψη γενικότερη, γιατί μέσα στο παράδοξο της καραντίνας και στην απομόνωση στην απόλυτη, όλοι ψάχναμε να βρούμε ένα δικό μας Πορτοφίνο. Ένα ιδεατό τόπο, να ελπίσουμε ότι θα φτάσουμε κάποια στιγμή. Οπότε έχει αυτή την αντίστοιξη, αυτή την αντίθεση. Και είναι και βασισμένο σε φωτογραφίες που βγάλα επίσης στη διάρκεια της καραντίνας. Ξεκινούσα στην Αθήνα και προσπαθούσα να βρω ανθρώπους πώς βιώνουν το δικό τους Πορτοφίνο όπως εγώ. Τι κάνουν για να ισορροπήσουν αυτόν τον εγκλισμό, ας πούμε. Με την τηλεόραση, πώς νιώθεις που έχει μπει έτσι τόσο πολύ μέσα στη ζωή? Γιατί τα έχεις πιάσει όλα από τη βλέπω. Πολύ τάλαντος, ρε Κωστή. Εντάξει. Πάρα πολύ και τα κάνεις όλα πολύ πετυχημένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θεωρώ ότι παίρνουν βελτίωση πολλά, βέβαια. Εντάξει, ναι. Τι θα βελτιώνεις δηλαδή? Νομίζω ότι το βρήκα τώρα λίγο στην εκπομπή, γιατί ως παρουσιαστής, όπου μπαίνεις μόνος σου και όχι με μια ομάδα, είναι στίβος. Εσύ και τα εμπόδια. Πολλές κάμερες. Μου λέγανε, κοιτάς την 4 κάμερα, την 3, την 5. Παιδιά, λέω, με τρελαίνετε, τι να κοιτάζω, πείτε μου, μία, δεν μπορείτε να μου έχετε μία κάμερα. Ας μου κάνετε ένα νόημα. Μετά το βρήκα, τώρα έχω χαλαρώσει. Πάντως το κάνεις με πάρα πολύ φινέτσα αυτό που κάνεις, που είναι σπάνιο τηλεοπτικά. Με πολύ ευγένεια. Και καθαρότητα. Σας ευχαριστώ που το λέτε, γιατί ήρθατε κιόλας, οπότε λαμβάνω την άποψή σας 100%. Γι' αυτό ήρθαμε, γιατί για όλους δεν το συλλόγω. Πολύ ωραία, γιατί είσαι τρομερός οικοδεσπότης. Η πρώτη σου, ας πούμε, επαφή με την τηλεόραση ήταν σε πολύ μεγάλα project. Και με πολύ κόσμο, όπως είπες, δηλαδή η ομάδα να κατεβαίνει. Εκείνη την πρώτη φορά, πώς την ένιωσες? Πολύ περίεργα. Ειδικά στο Voice την πρώτη μέρα, που είχε πολύ κοινό. Καταρχάς δεν ξέρω ότι υπάρχει ανιματέρ. Οπότε ξαφνικά έβλεπα «Πάμε!» και όλοι χειροκρατούσαν και λέω «Πω, Θεέ μου, λέω ψευτιά». Τι γίνεται? Νομίζεις ότι ήταν αυτό με τα χειροκροτήματα στα ότι μπαίνοντας, βγαίνοντας και όλα αυτά, ότι δεν ήξερα να κάνω μόνο τους? Δεν είχα πει ότι κάνει για να σαν συμμετοχή σαν μουσικός, για να καταλάβω πώς γίνεται.
ταμπέλα. Με το 3. Αυτό λίγο λέω, τι κάνω τώρα εδώ, πώς θα το αντιμετωπίσω όλο αυτό. Εντάξει, τελικά δεν είναι τίποτα αυτό, μια χαρά. Μετά λίγο το ότι έπρεπε να ακούσω προσεκτικά άλλους καλλιτέχνες να τραγουδάνε, επίσης ήταν μια ευθύνη μεγάλη για να τους κρίνει σωστά. Γιατί σκέψω, εγώ μπορεί να είμαι κουρασμένος και να νομίζω ότι κάποιος φαλτσάρει δεν φαλτσάρει. Ή αντίστοιχα. Και να δικήσω κάποιον που ήταν πολύ σωστός. Η τελευταία την πλήρωναν την ύφη. Μπα, όχι, δεν την πλήρωνε κάποιος ιδιαίτερα. Σίγουρα όμως ότι κάποια στιγμή, ξέρεις, είναι θέμα συγκυριών. Εγώ το έλεγα πάντα στα παιδιά και όταν πάνε σε ζώο και τα λοιπά. Όχι μόνο εκεί και αλλού, ότι βρε παιδί μου, μην το παίρνετε προσωπικά. Είναι συγκυρίες. Εσύ μπορεί να είσαι σε κακή μέρα. Αυτό θα σε ακούσει επίσης σε κακή μέρα. Ναι. Μπορεί να έρθεις μετά από κάποιον εντυπωσιακά καλό και εσύ να είσαι καλός και να μην φάνεις τόσο καλός. Mm. Είναι τόσο θέμα τύχης καμιά φορά. Πάντως. Κάποιο δικό σου άνθρωπο θα τον έστελνες, που ξεκινούσε τώρα με τη μουσική, θα του έλεγες πήγαινε στο voice. Στο ναι, γιατί όχι. Ειδικά άμα ξέρει γιατί πάει και όχι με υψηλές προσδοκίες ότι θα δημιουργήσει μια μουσική πορεία μόνο από αυτό. Εσένα Μουζουράκης έπεισε να πας. Ο Μουζουράκης με έπεισε. Είναι, γενικά ο Μουζουράκης μου είχε ανοίξει πολλές πόρτες. Θέλω να σου πω την πιο σημαντική. Είπαμε το φυλαμακό μου. Μπράβο, ναι. Εγώ τότε μέχρι τότε ήμουν κινούμενο σε πολύ εναλλακτικά μέρη και πιο υπόγειες καταστάσεις. Και ξαφνικά βλέπω ένα pop τραγούδι. Και στην αρχή, ξέρεις, λέω, ρε πάνω του, λέω, το βλέπεις αυτό για μένα. Γιατί μου λέει, ιταλικό είναι. Του λέω, ξέρω, να το δοκιμάσουμε. Και εκεί ανοίγουν όλες οι πόρτες, ας πούμε, με τον πάνω. Μετά στο voice. Ξέρεις, πάλι δεν πήγε να μην είχαν πάρει δύο φορές τηλέφωνο. Έλεγα δεν κάνω παιχνίδια τέτοια, δεν είμαι καλός, δεν κάνω. Πίστευες ότι δεν είσαι καλός όντως? Ναι, ξέρεις, δεν είμαι καλός. Πίστευα ότι δεν θα ήμουν ο εαυτός μου και ήρεμος και χαλαρός. Mm. Και ο Πάνος λοιπόν εκεί πάλι επενεύει και μου λέει να σου πω, αν δεν έρθεις εσύ δεν πάω, έλα περάσουμε ωραία. Στην αρχή σκεφτόμουν ότι όχι μόνο τηλεόραση, τι σχέση έχει αυτό, εγώ θα πάω αλλού, θα βρω άλλα κανάλια διαδρομής κτλ. Αν κάνεις καλά και υπεύθυνα αυτό που κάνεις και αγαπάς, και αυτό ισχύει για εσάς μάλιστα επί 100, γιατί και εσείς είστε ακριβώς το ίδιο. Είστε πολύ ταλαντούχοι άνθρωποι που έχετε μπει στην τηλεόραση και τις έχετε δώσει έναν αέρα. Έναν ωραίο αέρα που ανοίγει και άλλες πόρτες σε άλλα παιδιά. Οπότε, αν δεν είμαστε συμμετοχικοί σε αυτό, μετά δεν μπορούμε να γκρινιάζουμε. Είναι υποκριτικό μετά να γκρινιάζουμε. Λέμε, είναι χάλια τηλεόραση. Όχι. Πήγαινε, δώσε το καλύτερο σου εαυτό, με πλήρη ευσυνειδησία, επαγγελματική και με αγάπη. Και θα το ανεβάσει σε ένα επίπεδο μικρό. Αν το κάνει σωστά και καλά, όπως φαντάζεσαι. Και θα ακολουθήσουν και άλλοι και θα ανέβει συνολικά. Τόσο απλό είναι. Είσαι παντρεμένος πόσο καιρό τώρα. Και πνίγεται. Ξέρεις, δεν το έχει συνειδητοποιήσει. Ξέρεις, πήγα να κάνω ανανέωση διαβατηρίου. Και μου λέει όνομα συζύγου. Συζύγου. Α, Νέλη. Συζύγου. Και μου λέει είσαι φρέσκος, μου λέει. Ναι, λέω τον Οκτώβριο παντρεύτηκα. Μου λέει γι' αυτό, μου λέει το συνηθίσει. Άρα ακόμα δεν έχει προλάβει να, αν σου ζητούσα να μου πει. Τι διαφορές έχει ο έγκαμος βίος, ναι, από τον προηγούμενο, τι θα σου πω, κοίταξε, γίνεται. Αυτό αυτά τα γραφειοκρατικά, φοροτεχνικά κτλ. Υπάρχει η σύζυγος, που είναι ένα κομμάτι τεχνικό. Απ' την άλλη, εγώ αισθανόμουν και πριν το ίδιο. Ότι είμαι με τη σύντροφο της ζωής μου, είμαι με τον άνθρωπό μου και πορευόμαστε μαζί για το υπόλοιπο. Δεν είναι ότι πιστεύω πάρα πολύ στα τυπικά κομμάτια. Υπάρχουμε, συνυπάρχουμε. Είμαστε αυτόνομοι και μοναδικοί και είμαστε καλά και είμαστε μαζί. Είναι τόσο απλό. Τώρα το κάναμε αυτό όλο γιατί είπα να κάνουμε ένα ωραίο πάρτι με τους φίλους. Ήθελα, βρε παιδί μου, με έναν τρόπο να κάνω μια γιορτή. Να σπάσει αυτή η μαυρίλα και να κάνω χαρούμενο με τον άνθρωπό μου και να ζήσουμε κάτι ωραίο. Τόσο απλό. Γιατί κατάλαβα και με αυτό που πέρασα και προσωπικά ότι η θνητότητα και η υπερατότητα της ζωής μας είναι μπροστά μας. Άρα λοιπόν, ας πούμε το σ' αγαπώ σε αυτούς που πρέπει, ας παντρευτούμε αυτούς που πρέπει, αν το αισθανόμαστε. Φυσικά δεν είναι υποχρεωτικό. Ας κάνουμε οτιδήποτε περνάει από το χέρι μας για να ζήσουμε και να δώσουμε χαρά σε αυτούς που είναι δίπλα μας. Τόσο απλό. Μετά το γάμο σας, λοιπόν, έχεις γράψει ένα καταπληκτικό κείμενο. Καταπληκτικό, Κωστή. Κωστή, συγχαρητήρια για αυτό το κείμενο. Κωστή, ευχαριστώ. Μίλησε η μέθη της στιγμής και αυτού που έζησα. Και με ουσία, για μένα, αυτό που έγραψα. Ότι πρέπει οι άνθρωποι να εκφράσουν αυτό που θέλουν και να μην τους βάζει κανείς εμπόδιο. Και φυσικά, γι' αυτό έγραψα και για τα ομόφυλα ζευγάρια, γιατί έχω φίλους που θέλουν να υιοθετήσουν και περνάνε από συμπληγάδες και περνάνε από χίλια μύρια κύματα και γραφειοκρατικά και δεν μπορούν να βρουν άκρη ποτέ. Υπάρχει κόσμος που δεν μπορεί να εκφραστεί. Δεν είμαστε το 2022. Θα μου πεις το 2022 γίνεται ένας πόλεμος ξαφνικά. Ναι, ας πάμε λοιπόν ένα βήμα μπροστά τα υπόλοιπα. Ας ισορροπήσουμε την κατάσταση προσφέροντας δικαιοσύνη. Τόσο απλό είναι, περί δικαίου πρόκειται. Είμαστε όλοι ισότιμοι, με τη διαφορετικότητά μας κτλ. Να έχουμε τα ίδια δικαιώματα και να μπορούμε να ονειρευτούμε τα ίδια πράγματα. Αμήν. Πώς κατάλαβες, Κωστή μου, ότι
αυτό το κορίτσι, αυτή η γυναίκα ήταν η γυναίκα της ζωής σου. Όταν την είδα. Α! Του! Κατευθείαν. Δεν ξέρω μόνο. Εντάξει, τώρα χαριτολόγω λίγο. Κοίταξε. Μπορώ να πω ότι το κατάλαβα όταν βγήκαμε πρώτη φορά βόλτα. Και περπατήσαμε. Όχι, δεν ήθελε κιόλα να βγει εκείνη τη μέρα. Ναι, όχι, δεν είναι ότι δεν ήθελα. Ήθελα πάρα πολύ. Όχι, το αντίθετο. Ναι, εννοώ. Ήθελα πάρα πολύ να βγω. Δεν ήξερα πού να βγω. Είχα στείλει στη Μαρίζα τη φίλη μου. Μου λέει δεν μπορώ, μου λέει με κομμάτια. Κυριακή βράδυ εγώ τώρα. Έστειλε σε κόσμο και ξαφνικά εκεί που έστειλε έρθει το μήνυμα. Και μου λέει τι γίνεται. Μου λέει είχαμε πει να βρεθούμε να πάμε για ένα ποτάκι σήμερα. Και λέω. Εκεί θα πάω. Ευθυγραμμίστηκαν πλέον. Ναι, μου μεγαλοδυνάμε. Και ναι, βρεθήκαμε και εκεί κατάλαβα γιατί ήταν πολύ πνευματώδης με αυτή τη σπάνια ομορφιά που όμοια της δεν έχω ξαναδεί. Είχε χιούμορ, ήταν ζεστή, ευαίσθητη και μάχημη, πολιτικοκοινωνικά όλα, είναι μαχήμη η Τόνια. Οπότε τα συνδυάζω όλα αυτά τα ωραία που εμένα με γοητεύουν. Και λέω, εντάξει, έχουμε καλό δρόμο. Δεν δυσκολευτήκατε, δηλαδή, ούτε στη συγκατοίκηση, ούτε. Όχι, καθόλου, καθόλου. Ούτε υπάρχει κάτι τέτοιο. Γιατί παντρεύτηκαν. Γιατί την άκουσα την Τόνια που έλεγε ότι είναι πολύ ακατάστατη, ενώ είσαι τακτικός. Δεν θα έλεγα ότι είμαι και πολύ τακτικός. Έχω μια ροκ πλευρά που. Είναι πολύ ακατάστατη. Που είναι ακατάστατη και τα πράγματα που είναι έτσι όπως είναι δεν πειράζουν να είναι έτσι. Μπορώ να πάω από εδώ. Παράδειγμα λέω τώρα, έτσι. Σχηματικά το λέω. Ναι, είναι ζωντανός οργανισμός στο σπίτι μας. Και έτσι και αλλιώς. Πριν μας έλεγες ότι είσαι vegan. Η Τόνια σε έκανε vegan. Γίνατε όχι, μαζί. Όχι, καμία σχέση. Η Τόνια δεν τρώει κρέας από τότε που ήταν στο σχολείο. Πόσα χρόνια, ξέρω. Πάνε πολλά χρόνια. Εγώ έγινα vegan πριν από 2,5 χρόνια, γιατί ήθελα μια αλλαγή και το σκεφτόμουν πάρα πολύ καιρό. Και μου έκανε και πολύ καλό. Και ήταν πολύ καλύτερα από τότε. Πάρα πολύ καλά. Και ηθικά μιλώντας και σωματικά και ψυχικά όλα. Είμαι πολύ καλύτερα. Πέρα λοιπόν από το ηθικό κομμάτι, βρήκα κάτι που ισορρόπησα και κοιμάμαι καλύτερα και ζω καλύτερα. Και γι' αυτό προτρέπω τους ανθρώπους να δοκιμάσουν στη διατροφή αλλαγές. Δεν τους λέω αν δεν μπορούν να γίνουν vegan, να γίνουν vegan αναγκαστικά, αλλά δοκιμάστε πράγματα. Αυτό. Και εσύ, κύριε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Υγεία πάνω απ' όλα. Μια νέα. Ντότι υγεία μαζί σας. Μέσα ένα έμφετη. Μπορούμε να τον βάλουμε και σε στείλει υγεία. Α, ναι, ήταν ωραίο να έρχομαι να λέω για vegan μόνο. Συνταγές vegan. Τέλειο. Κάντε μια συνταγή vegan οι δυο σας που τα ξέρετε τόσο καλά. Ναι, πρέπει. Εσύ. Και το είπαμε κιόλας. Εγώ θα παρακολουθώ. Και θα δοκιμάσω κιόλας. Η Τόνια είναι καταπληκτική πάντως. Μαγειρεύει. Πάρα πολύ και εκπληκτικά. Εγώ της λέω ότι είναι μια σεφ και δεν το έχει αποδεχτεί ακόμα. Έλα. Για να το κάνει κιόλας επαγγελματικά. Εσύ μαγειρεύεις. Εγώ μαγειρεύω και πού μακαρόνια. Εγώ έχω γίδικευση. Εξειδίκευση στα μακαρόνια. Θα σου πω συνταγή. Ναι. Λοιπόν, βράζει τον μπρόκολο. Πρόσεξε, βίγκα. Πάλι μπρόκολο. Ή μπρόκολο κουνουπίδι. Ναι, μπρόκολο. Δεν βλέπω κανένα τον μπρόκολο. Γιατί με κοροϊδεύει ότι τα μπερδεύω. Το πράσινο μπρόκολο δεν είναι. Δεν πειράζει, πες σε μπρόκολο. Μα εσύ φοράς και ωραίο χρώμα. Βίγκαν. Μα εγώ είμαι βίγκαν μόνο στην Ελλάδα. Να σου πω το πράσινο τον μπρόκολο δεν είναι. Ναι. Γιατί τα μπερδεύω κανένα. Ναι, ναι. Λοιπόν, βράζει τον μπρόκολο. Το βάζει νερό στην κατσαρόλα μέχρι πάνω για μακαρόνια μπόλικο. Okay. Ρίχνει τον μπρόκολο. Μόλις έχει γίνει, όχι νιανιά. Ναι, 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 να κρατάει λίγο. Το βγάζει έξω τον μπρόκολο. Στο ίδιο νερό, πένε ριγκάτε. Μακαρόνι μέσα. Καταλάβαμε, ναι. Βράζει το μακαρόνι. Εν τω μεταξύ, σε ένα τηγανάκι έχει κάνει λιαστή ντομάτα με σκορδάκι και λαδάκι. Τσίκι, τσίκι. Παλιά ήταν ατζούγια. Όχι, εγώ τώρα βίγκα την ατζούγια την έκανα λιαστή ντομάτα. Λιαστή ντομάτα μ' αρέσει πάρα πολύ. Με το πιρούνι την τρίβεις. Ναι. Τα ρίχνεις όλα μέσα. Βίγκαν τυρί ή παρμετζάνο αν δεν είστε βίγκαν. Και τα ανακατεύεις όλα αυτά μαζί. Εντάξει. Πού το έμαθε αυτό. Ραγάτσι, Ιταλιάνι, αμίτσι, Ιταλιάνι, φάτε, λονό. Πού το έμαθε αυτό. Στην Ιταλία. Πόσα χρόνια ήσουν εκεί, Βρεκοστή. Πολλά. Εγώ ξαναγυρνάω πάλι πίσω στο θέμα. Εσύ θα όλο θέλω να βήμα πίσω. Ένα βήμα πίσω συνέχεια μου είσαι. Πάμε συνταγή πάλι. Όχι, όχι συνταγή, αλλά πε μα και τι μπορεί να υπάρξει, να είναι μάλλον λόγο διαφωνία μεταξύ σα. Λόγο διαφωνία. Το είπα και σε άλλη εκπομπή, τώρα μην πω το ίδιο. Ήθελα να τα αλλάξει, γι' αυτό επιμένω. Δεν μπορώ άλλο και χθες μου τυχεί. Αν έχουν ένα λόγο. Δεν κλείνει τα καπάκια το κόριτσι αυτό, βρε παιδί μου. Δεν τα κλείνει τα καπάκια. Το πιάνει από το καπάκι και φεύγει το από κάτω. Δεν κλείνει το καπάκι. Δεν το γυρνάει, ε. Και μάλιστα τη είπα, παιδί μου, θες να κάνουμε να το ψάξουμε γιατί. Μήπως αφήνει. Ξέρεις, άλυτες υποχρεώσεις. Τι γίνεται εδώ πέρα. Οδοντόπαστα, ας πούμε. Δεν καπακώνει την οδοντόπαστα. Κάνε ένα καπάκι. Μείνω μου, έλα σπίτι μια μέρα. Έλα, σε παρακαλώ. Δεν μπορώ να πω πολλά γιατί ούτε κι εγώ τα κλείνω τα καπάκια. Θέλω να σου πω. Γιατί δεν κλείνετε τα καπάκια, εξηγήστε μου. Καταρχάς, το ανθρακούχο νερό. Δεν είναι πια ανθρακούχο μετά από μια ώρα. Κλείσε το ρημάδι το καπάκι. Γι' αυτό μηδώνει. Αλλιώς θα βγάζαμε όπως τα κρασιά το φελό και θα τα αφήναμε.
Πάσχω κι εγώ από την ίδια πάθηση. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Αχ, το... πάλι με αναστατώσατε. Θα εγώ με τον Κωστή είμαι. Έχετε τσακωθεί. Φουλ. Φουλ, φουλ, πόσο φουλ. Φουλ, παιδί μου, να πείτε λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα. Προφανώς ένα ζευγάρι περνάει και έτσι, περνάει και γιουβέτσι, περνάει και αλλιώς και αλλιώς και αλλιώς. Προφανώς. Αλλά να τσακωθούμε, η ποιότητα τσακωμού είναι που αναδεικνύει τη σχέση. Εκεί μένει για πάντα δεμένη. Άμα τρομερός. Υπάρχει ποιότητα, αυτοσυγκράτηση, ψυχραιμία. Δεν χρειάζεται να σπάσουν όλα τα πιάτα του σπιτιού. Ας μείνει και ένα να φας το βράδυ. Ούτε να πεις χοντράδες, αυτό εννοείς. Αυτό εννοώ. Ναι. Τσακώνεσαι ποιοτικά, εγώ αυτό καταλαβαίνω και το εκτιμώ. Για ένα ποιοτικό τσακωμό, Κωστή Μαραβέλια. Τι σχέδια έχεις γενικότερα για το μέλλον, όνειρα, σχέδια, κάτι το οποίο δεν έχεις κάνει και θα θέλεις πολύ, μια συνεργασία με έναν άλλο μουσικό που... Ήρθα στον ύπνο μου προχθές, ακούστε πλάκα τώρα, θα πεθάνω στο γέλιο. Ήμουν, λέει, με τον Γκάλι Γκαρσία Μπερνάλ, τον ξέρετε, τον Γκάλι Γκαρσία Μπερνάλ, τον ηθοποιό. Είναι από το Μεξικό, λοιπόν, ο Μπερνάλ, και έβλεπα στον ύπνο μου, του λέω, «Δε Γκάλι», του λέω, «Θα κάνω μια συναυλία». «Δε Γκάλι», του είπες. Έγινε. «Θα κάνω μια συναυλία το καλοκαίρι. Μπαίνεις να τραγουδήσεις». Και μου λέει, «Εσύ, άδειας Κωστή, δεν το. Και ήρθε τέλος πάντων και τραγουδήσαμε και ήταν πολύ ωραία. Οπότε, ό,τι συνεργασίες κάνεις, κάνω στον ύπνο μου γενικά. Συνεργασίες. Έχω δει αλήθεια και άλλες συνεργασίες. Έχω δει με τον. Καλά, με τον Σαββόπουλο το έβλεπα και έγινε, παιδιά, τρελό έτσι. Μήπως γίνει και με τον. Έχω δει. Α, έχω δει επίσης και ότι είχα σχέση με την Σκάλη Γιώχανσον στην ύπνο μου. Για πολλά όνειρα, όχι μια βραδιά. Πολλά όνειρα. Δηλαδή είχε διάρκεια. Χρεώνουμε και. Και αισθάνομαι ότι μπορεί και αυτή να με βλέπει στον ύπνο, χωρίς να ξέρει ποιος είναι. Δεν τον έχει ενημερωθεί σχετικά με τη Σκάλη Γιώχανσον το πράγμα. Τα λέω κιόλα. Τα κουλά μου όνειρα και γελάει. Επειδή τώρα είπε για συνεργασίες. Θέλω να μου λύσει την εξής απορία. Για ποιο λόγο οι περισσότεροι καλλιτέχνες που κάνετε συναυλίες σε αυτόν τον χώρο τον εναλλακτικό, δεν κάνετε συχνά συνεργασίες? Τι εννοώ? Άκου, τι σκεφτήκαμε. Είπαμε μια μέρα, παιδιά, θέλετε να συνεργαστούμε. Θέλουμε όλοι. Πώς πάμε τώρα? Καλά. Ωραία, πάμε τώρα που πάμε καλά μόνοι μας. Και όταν θα αρχίσουμε να μην πηγαίνουμε καλά, θα μαζευτούμε όλοι μαζί να παίξουμε. Όχι, πλάκα κάνω. Εγώ έχω σκεφτεί μια σούπερ μπάντα. Πες το μας, ρε παιδί μου, ναι, μια σούπερ μπάντα, το έχω πει. Ας πούμε, η Νατάσα παίζει πολύ ωραία πιάνο και τραγουδάει. Mm. Ο Μουζού παίζει κιθάρες. Ο. Πρέπει και ντράμερ τώρα, μου διαφεύγουν. Και παίζουν όρθιοι. Και παίζουν όρθιοι. Και ο Αποστόλη παίζει, το ξέρω. Πρέπει να το κάνετε αυτό. Πρέπει... Και εμείς τα φωνητικά. Τώρα που το είπα, μου άρεσε πάλι η ιδέα. Ναι, και εμάς μας άρεσε που τη μοιράστηκε μαζί μας, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα. Λοιπόν, ας δώσουμε ένα διαγωνισμό στο social του Ντόπ. Ευκαιρία είναι, αν θέλετε να δημιουργηθεί αυτή η μπάντα. Ή θέλετε να μας βοηθήσουν σήμερα και με το όνομα της μπάντα. Τι ωραίο, με το όνομα, ναι. Θα μπορούσαν να στείλουν στα social της εκπομπής τις ιδέες τους. Ή στα social του Κωστή. Ναι. Όχι στην εκπομπή, θα τα παρακολουθήσω. Άμα παίξει και την ημέρα που είμαστε στο Twitter, να βλέπω ότι γράφουν. Το παρακολουθεί στο Twitter γενικά. Καλέ, έχω δει εγώ βρυσίδια στο Twitter για μένα. Έχει δει βρυσίδια για σένα? Καλά, εννοείται. Απαντά. Καμιά φορά, αν είναι σοβαρό, απαντάω. Αν είναι απλά τρόλ που βρίζει, όχι. Σιγά του. Και λογικό είναι. Με αυτό πώ θα πα, αν είναι τρόλ που βρίζει? Κοίταξε, στην αρχή είχα μια ευαισθησία σε αυτό. Προσπαθούσα να βρω αιτία πίσω από αυτό και αν έχω κάνει εγώ κάτι λάθος που έδωσα τροφή. Α, έμπαινε. Ναι, έμπαινα. Μετά κατάλαβα ότι είναι μάταιο, γιατί άνοιγα συζητήσεις που λες, αλλά δεν έβγαινε άκρη. Καμία. Ήταν σαν να μιλάς, ας πούμε, σε ένα ρομπότ που έχει μια εντολή hate. Hate. Δεν φεύγεις όμως, θα μείνεις γιατί θα παίξουμε κιόλας παιχνίδι. Ναι, τέλεια. Πείτε το τόση ώρα. Και με τώρα σε φόρμα, το έχω ζεσταθεί. Τώρα, πάμε. Ναι.